Τα καρδιακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, ενώ ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι η ασεφανία νόσος αρχίζει να εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες στους άντρες. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και ανθρώπους μετά την ηλικία, άντρες ιδιαίτερα, μετά την ηλικία των 30-35 ετών, να αρχίζει να εμφανίζεται η ασεφανία νόσου. Η συνηθισμένη βέβαια ηλικία είναι μετά τα 40-45. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η μεσογειακή διατροφή, η κριτική διατροφή. Παίζει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των παθήσεων του καρδιαγιακού, που όπως γνωρίζετε αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου ακόμα στην Ευρώπη, τα καρδιαγιακά και το έμφραγμα του μυοκαρδίου. 40% των θανάτων οφείλεται στα καρδιαγιακά στον ευρωπαϊκό χώρο. 25.000 είναι τα εφράγματα μυοκαρδίου σε επίπεδο χώρας, αριθμός σταθερός τα τελευταία χρόνια, ενώ σε επίπεδο Κρήτης καταγράφονται 1.500 εμφράγματα το χρόνο. Είμαστε ψηλά βέβαια, δεν είναι χαμηλός ο αριθμός, αλλά είναι σταθερός. Έχει αλλάξει ο ορισμός του εμφράγματος σε τρόπος που κάνουμε τη διάγνωση, τώρα τα διαγνώσουμε πολύ πιο εύκολα τα εμφράγματα. Οπότε παλιά μάλλον πολλά καρδιακά προβλήματα και εμφράγματα δεν γινόταν καν διάγνωση. Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας μας, η Κρήτη βρίσκεται σε ένα καλύτερο επίπεδο και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, κάτι που οφείλεται στην κριτική διατροφή, τόνισε ο Γιώργος Κοχιαδάκης. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είμαστε, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, από τις άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές που εξακολουθούν ακόμα και έχουν το είδος της διατροφής, της λεγόμενης κριτικής διατροφής, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τη στεφανία νόσου. Οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικοί μέθοδοι παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου που διεξάγεται στο Ηράκλειο από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων και τις δύο ομάδες εργασίας της Αιμοδυναμικής και Πνευματικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας. Να συζητήσουμε τις νεότερες εξελίξεις, να οργανώσουμε τις ομάδες καρδιάς όσο είναι δυνατόν για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών μας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση που έχει η στεφανία νόσου στην Κρήτη είναι ό,τι έχει ο μέσος Αμερικάνος και ο μέσος Ευρωπαίος. Επιστήμονες αναφέρθηκαν στους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, η χοληστερίνη, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η καθεστική ζωή, σημειώνοντας ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του εμφράγματος είναι η πρόληψη. Και μειωθεί η θνητότητα στο ξέφραγμα του μυοκαρδίου, όπου στις περιπτώσεις όπου γίνεται πνευματική αντιμετώπιση του εμφράγματος, η θνητότητα από 30% που ήταν πριν 4 δεκαετίες έχει κατέβει στο 4 με 5%. Είναι σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει στα καρδιαγιακά νοσήματα.